Η μεγάλη μείωση των αφίξεων Ρώσων και Ουκρανών τουριστών έχει φέρει τα πάνω κάτω στον ομό Λασιθίου. Η μέχρι στιγμής εικόνα που έχουν οι τουριστικοί παράγοντες της περιοχής δεν ανταποκρίνεται στις προβλέψεις του χειμώνα. Η εικόνα της τουριστικής κίνησης στον ομό Λασιθίου για το καλοκαίρι είναι κάπως διαφορετική και κάπως μη αναμενόμενη από αυτά που είχαμε προβλέψει λόγω της μείωσης αφίξεων των Ρώσων τουριστών. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος γιατί φέτος θα είναι μια καλή σεζόν, λόγω του ότι τα μηνύματα που έρχονται από όλες τις αγορές αλλά κυρίως από τις ανατολικές χώρες είναι πάρα πολύ δυσίωνα. Εγώ θεωρώ ότι όταν κλείσουμε θα έχουμε ένα 40% μείωση από τη ρώσικη αγορά. Μέχρι να κλείσει η φετινή τουριστική περίοδος ευελπιστούν να αντισταθμίσουν την πτώση του τζίρου από τουρίστες άλλων αγορών, ελπίζοντας παράλληλα πως Ουκρανοί και Ρώσοι θα έρθουν από τα μέσα του καλοκαιριού. Πέρυσι είχαμε 90.000 Ουκρανούς στην Κρήτη, φέτος έχουμε μια πτώση πάνω από 50% από την Ουκρανική αγορά. Η ρώσικη αγορά αρχίζει για να κάνει σιγά σιγά, έχουν ρίξει τις τιμές τους οι ξενοδόχοι. Εγώ θεωρώ τουλάχιστον 30% σε τζίρο, σε κόσμο και 40% στο τζίρο. Λόγω του ότι έχουν αναγκαστεί τα γραφεία, επειδή δεν υπάρχει ζήτηση, να κατεβάζουν συνεχώς τιμές, οπότε καταλαβαίνετε αυτό είναι καταστροφή. Σε γενικές γραμμές αναφέρουν όσοι κερδίζουν τα προστοζήν από τον τουρισμό, ξένοι επισκέπτες από ευρωπαϊκές χώρες έχουν έρθει στην περιοχή, ανεβάζοντας τόσο το ηθικό τους, όσο και την πληρότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες. Τη στιγμή που μιλάμε, οι πληρότητες είναι πάνω από 70%, σε ορισμένα είναι και 80% και 90%. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ακυρώσεις που γίνανε με τους Ρώσους, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στα περισσότερα ξενοδοχεία δεν είχαν πάρα πολλές κρατήσεις κάνει. Πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Περιμένουμε πολύ καλύτερα αυτή την εποχή, αλλά ό,τι έγινε, έγινε. Από την άλλη πλευρά, έμποροι και ιδιοκτήτες μπαρ, καφέ και εστιατορίων αναφέρουν πως τουρίστες μπορεί να έχουν έρθει στην περιοχή, αλλά χρήματα στα καταστήματά τους δεν έχουν ακόμη αφήσει. Τρώνε, λένε, και πίνουν μόνο μέσα στα ξενοδοχεία, αφού ήρθαν με πακέτα all inclusive. Ξενοδοχεία έχουν πληρότητα, εσείς? Και εμείς πληρότητα από καρέκλες, τραπέζια. Πλήρες. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Δεν έρχεται καθόλου ο κόσμος στο κατάστημα? Όχι. Σε κανένα κατάστημα. Τα όλα κλούσει, τα έχουν κλείσει. Εντάξει, παραμυθιάσαν τον κόσμο. Κόσμος. Είναι όλοι με βραχιολάκια. Δεν βγαίνουν έξω καθόλου. Εκφράζουν την απογοήτευσή τους καθώς προετοιμάστηκαν για τους χιλιάδες τουρίστες και μέχρι στιγμής τα έξοδα δεν αντισταθμίζονται από τα έσοδα. Και αυτοί που έρχονται δεν τρώνε καλά. Τρώνε σαλάτες ή τίποτα. Δεν έχει ο κόσμος. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα παντού, δεν είναι. Λένε όμως ότι στο Λασίθι θα έρθει πολλοί κόσμος. Λένε, αλλά μέχρι τώρα δεν βλέπουμε τίποτα. Σε σχέση με πέρσι, νομίζω είμαστε κάτω. Γενικά όλες οι επιχείρησεις. Περίπου από ό,τι υπολογίζω πρόχειρα 20%. Τώρα ήταν και οι εκλογές στη μέση και διάφορα. Η κρίση στην Ουκρανία που περάσαν οπωσδήποτε. Να δούμε. Είμαστε ακόμη νωρίς, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τις αφήξεις που περιμέναμε. Σε αρκετά ξενοδοχεία στον ομό Λασιθίου ακόμη υπάρχει ζήτηση για προσωπικό λόγω της αύξησης των τουριστών, αλλά σύμφωνα με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, πολλοί ξενοδόχοι εφαρμόζουν δικές τους συμβάσεις και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μισθοδοσία τους.